Είμαστε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φραγκόπουλο, που είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Βορειοανατολικού Αιγαίου, που θα γίνουν την Κυριακή 19 Μαΐου. Πώς αποφασίσατε να είστε υποψήφιος? Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα του μηχανικού είναι αρκετά δύσκολη και γενικώς το τελευταίο χρόνο γίνεται όλο και δυσκολότερη. Επειδή λοιπόν πεποίθηση γενικότερα είναι ότι εξ αποστάσεως και από πληκτρολογίου δεν γίνονται αλλαγές και η κριτική δεν αρκεί, μοιράστηκα αυτόν τον προβληματισμό με συναδέλφους, έτσι το όραμα για τον ΤΕΕ, και έτσι αποφασίσαμε να κατεβούμε στη διεκδίκηση της προεδρίας του ΤΕΕ. Ποιος είναι ο στόχος της παράταξής σας? Δείτε, ο πρώτος κύριος στόχος που έχουμε θέσει ως παράταξη είναι η ευρεία κινητοποίηση των μηχανικών. Όσο δυνατόν να ενεργοποιήσουμε και να φέρουμε τους μηχανικούς στο να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και κατόπιν αργότερα στη δραστηριότητα του ολόκληρου του ΤΕΕ. Προφανώς, στόχος της προσπάθειας είναι και να πείσουμε τους συναδέλφους να μας επιλέξουν ως την καλύτερη δυνατή επιλογή για να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε σε περίπτωση που αναλάβετε την ηγεσία της διοίκησης? Ναι, τρεις είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους προγραμματίζουμε έτσι και οργανωνόμαστε στο να κινηθούμε. Ο πρώτος είναι ώστε το ΤΕΕ να είναι κοντά στον μηχανικό. Δηλαδή να έχουμε πρωτίστως την κατάρτιση των μηχανικών μέσα από σεμινάρια, δραστηριότητες, είτε σε πολεοδομικά, είτε σε τεχνικά, είτε σε νομικά θέματα. Το δεύτερο είναι και πολύ σημαντικό είναι να έχουμε ένα ζωντανό ΤΕΕ. Δηλαδή να έχουμε συλλογικά όργανα τα οποία να λειτουργούν και να αναδείξουν τα προβλήματα από τη βάση των μηχανικών. Και το τρίτο και επίσης σημαντικό είναι η παρουσία του ΤΕΕ πάνω σε θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες μας, την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας και προς το κεντρικό ΤΕΕ και προς την κεντρική κυβέρνηση αλλά και προς τις αρχές και στις υπηρεσίες έτσι εδώ τις τοπικές. Ποια είναι τα προβλήματα που θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα που αφορούν τον κλάδο σας? Είναι πολλά. Είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Κυρίως εμείς τα εντοπίζουμε, όπως σας είπα, και πάνω σε αυτούς και οι άξονες έτσι προήρθανε, αναλύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το πρώτο και σημαντικότερο αυτό που είπα είναι η καθημερινότητά μας. Είναι και η αφορμή της όλης της συμμετοχής. Είναι η καθημερινότητα των μηχανικών. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κατάρτιση, η ενημέρωση των μηχανικών, να αισθάνονται ότι έχουν δίπλα τους ένα επιμελητήριο δυνατό. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα προβλήματα που έτσι αντιμετωπίζουν είναι θέματα που άπτονται της κεντρικής, να το πούμε έτσι, κυβέρνησης και διοίκησης που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία, τη γραφειοκρατία κλπ. Αλλά υπάρχουν και θέματα όπως το τοπικό χωροταξικά, τα πολεοδομικά, αυτό το περίφημο το εκτός σχεδίου που ουσιαστικά έχει αλλάξει άρδιν το χάρτη τόσο της, να το πω έτσι, της αξίας της γης και του που χτίζουμε, το πώς χτίζουμε κλπ. Σε όλα αυτά τα επίπεδα θα προσπαθήσουμε και ουσιαστικά θα επικεντρωθούμε να αναδείξουμε τα θέματα και να τα συζητήσουμε ώστε να οδηγηθούμε σε όσο να τον καλύτερες βέλτιστες λύσεις προς όφελος και των μηχανικών αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Ποια είναι τα θέματα που οι μέχρι τώρα διοικήσεις δεν ανέδειξαν ή δεν επιδίωξαν να λύσουν όσο θα έπρεπε και που εσείς έχετε στόχο να λύσετε? Να πω την αλήθεια ότι ως άνθρωπος δεν μ' άρεσε να είμαι δογματικός ούτε να ακυρώνω καταστάσεις και προσπάθειες. Μια παρουσία τουλάχιστον μιας δεκαετίας, ας πούμε, σε ένα θεσμό, προφανώς δείχνει μια αποδοχή των συναδέλφων κλπ. Κάποιος έχει προσφέρει αυτά που έχει να προσφέρει κλπ. Άρα δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει πράγματα. Σίγουρα όμως κάτι δεν έχει γίνει καλά. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Κυρίως δεν θα το επικέντρωνα τόσο σε θέματα, όσο αυτό που εμένα με ενοχλεί και σαν μηχανικό ελεύθερο επαγγελματία, αλλά και μερικές φορές μάλλον και φτάνει σε σημείο και αγανάκτησης, είναι η απουσία του ΤΕΕ από την καθημερινότητα. Πόσο μάλλον αν κάποιος λάβει υπόψη του ότι ιδίως τον τελευταίο καιρό έχει κάπως εκφυλιστεί λίγο σε ένα μηχανισμό ενός ανδρός αρχή και έχει λίγο εμπλακεί μια μικροπολιτική και με έναν λόγο με τεχνικό μανδύα. Ωραία. Και το λέω αυτό γιατί κυρίως η φύση, η ιδιότητα του μηχανικού έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει τη συλλογικότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση. Οπότε η κύρια, θα το έλεγα, η διαφοροποίηση που θέλουμε να κάνουμε ως προς τη μέχρι τώρα πορεία και είναι και ένα κάλεσμα προς τους συναδέλφους αυτό, είναι η εμπλοκή των περισσότερων μηχανικών, η ανάδειξη των θεμάτων και των λύσεων από τη βάση
τον μηχανικό. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι μηχανικοί να βγάλουμε τα θέματα μας, να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε και έτσι να προκύψουν οι όποιες απαντήσεις, αλλά και ως προς το κεντρικό και προς τους τοπικούς φορείς, θα πρέπει να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος λόγος αντάξιος της ιδιότητας και του ρόλου και των μηχανικών και του τεχνικού επιμελητηρίου, ναι, ώστε να διεκδικηθούν και να επιτευχθούν οι βέλτιστες λύσεις τόσο για το καλό των μηχανικών, όσο φυσικά και για τις τοπικές κοινωνίες.